Πακέτο. Κάτι που δεν έχουμε πει, να πούμε μπράβο στον Ισαΐα. Ματιάμπα που κέρδισε. Για την νίκη του. Δεν του το έχουμε πει. Συγχαρητήρια, μπράβο του. Ήταν outsider για πολύ καιρό, το θυμάστε. Το κλιπ του Ισαΐα στο ξεκίνημα. Αλήθεια. Για πες. Σε ποιο? Εσένα, τραγούδι, θα σου πω μετά. Ένα το βρήκα στο YouTube, να το παίξουμε. Ναι, έκανα, δεν έκανα και τίποτα. Τέρμα κορμπάς, κομπάσα είναι. Δεν έχει σημασία. Έκανα κάτι γύρω-γύρω από. Αυτά δεν είναι θεϊκά που έρχεται ο σκηνοθέτης και σου λέει τρομερές οδηγίες. Απλά να κάνεις μια βόλτα. Όχι, δεν ήμουνα και τόσο. Ήμουνα σε όλο το βίντεο κλιπ. Και τι, απλά... το κόνσεπτ ποιο είναι? Ήταν ο Ισαΐας τραγούδαγε και γύρω του περιστρεφόντουσαν κορίτσια και κάνανε ένα κύκλο. Ναι. Τέλος πάντων. Και αυτό διάλεγε κάποια. Δεν διάλεγε, ήταν έτσι το κομμάτι. Θα σου το δείξω μετά να μην σπαταλάμε τώρα το χρόνο. Πόσο δυνατό μου. Έχει πολλά χρόνια. Τότε που είχε πρωτοβγεί ο Ισαΐας, δηλαδή εκείνη την περίοδο. Μπορεί, δεν αποκλείεται. Σίγουρα πέντε. Α, σίγουρα πενταετία. Νομίζω. Ωραίο, οπότε φαντάζομαι είναι από τα πρώτα τραγούδια του Ισαΐα. Φαντάζομαι εκτός... πρέπει να δούλευα εγώ στον Αντένα στο πρωινό. Γιατί δεν. Ναι, πριν την Ελένη δούλευα στον Αντένα. Από Καγιά. Α, ναι, που το έχει πει με την κυρία Πατέρα αυτό. Έχει δίκιο. Αλλά μπράβο του, πάντως ήταν χαρισματικό και τότε και πολύ καλό παλικάρι, γιατί ήταν... και με ανθρώπους που δεν ήξερε ή που δεν. Εκεί βλέπει έναν άνθρωπο είναι... όταν. Όταν παίρνει την νίκη, α πούμε, όταν παίρνει. Όχι, άλλο θέλω να πω. Το εκεί βλέπει έναν άνθρωπο που δεν τέριαζε τώρα. Μα τέριαζε τώρα εδώ, μην με. Με ανθρώπους που δεν είχε άμεση επαφή ή άμεση σχέση κτλ. Και εμείς τι ήμασταν, τίποτε τότε. Και ήταν πάρα πολύ ευγενικός. Πολύ καλό παιδί, πάρα πολύ.